Ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει τον τουρισμό και στην Κρήτη. Ξενοδόχεια αναφέρθηκαν στο μικρό ρυθμό κρατήσεων στα ξενοδοχεία του νησιού μας, καθώς και στο δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος λειτουργίας, τονίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων στήριξης. Οι κρατήσεις προχωρούν με ένα μικρό πάγωμα. Το μεγάλο πρόβλημα τώρα, εκτός του ότι θα χάσουμε Ρώσους και Ουκρανούς, θα είναι και το κόστος. Το κόστος στο ξενοδοχειακό θα ανεβεί πάρα πολύ. Το F&B κόστος, δηλαδή μιλάμε για τα φαγητά και τα ποτά στα ξενοδοχεία, θα ανεβεί περίπου 38% το κόστος, χωρίς το κόστος της ενέργειας που ήδη έχει ανέβει περίπου 68-70%. Η ζημιά θα είναι αποκλειστικά στους ξενοδόχους. Γι' αυτό πρέπει η κυβέρνηση να δει πώς θα μας βοηθήσει. Υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός, διότι το κόστος της ενέργειας έχει ανέβει πάρα πολύ. Και φυσικά αυτό θα επηρεάσει αρνητικά στο τέλος τα έσοδα του ξενοδοχείου. Όπως επίσης σας είπα και το κόστος τροφοδοσίας, διότι μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία, όσο και να μην το γνωρίζει ο κόσμος, ήταν ένας βασικός προμηθευτής σε πολλές πρώτες ύλες, όπως είναι το καλαμπόκι. Άρα το καλαμπόκι συμπαρασύρει και τα πουλερικά. Υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος επίσης σε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως είναι τα λαχανικά, όπως είναι τα κρέατα. Όλα λοιπόν αυτά θα έχουν μια τρομακτική αύξηση κατά τη διάρκεια της σεζόν. Επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού συνιστούν ψυχραιμία, ωστόσο δεν είναι σε θέση να κάνουν προβλέψεις για το αύριο. Δεν ξέρουμε το αύριο τον tour operator που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις χώρες, δηλαδή είτε στην Ρωσία είτε στην Ουκρανία, εάν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιβιώσουν και να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τους, ώστε και μετά το πέρας του πολέμου να μπορούμε να πούμε ότι ναι, ότι θα ξαναζωντανέψει αυτή η αγορά. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ δυσίωνα και βλέπω η αυτή η αγορά συγκεκριμένη ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ να επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Πάρα πολλά χρόνια. Την ίδια ώρα το πλήγμα είναι τεράστιο στα ξενοδοχεία που είχαν συνεργασία με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Το τουριστικό θέρετρο της Αγίας Πελαγίας επηρεάζεται δραματικά από τις εξελίξεις, όπως περιέγραψε επιχειρηματίας της περιοχής, ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλη οικονομική ζημιά. Ακυρώσεις παίρνουμε, λίγες άλλα παίρνουμε από όλη την Ευρώπη. Περισσότερο όμως ακυρώσεις, οι οποίες τείνουν να γίνουν χιονοστιβάδα, είναι οι ακυρώσεις των Ρώσων και των Ουκρανών. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε σε άλλες αγορές. Τώρα δεν αναπληρώνεται, είναι πολύ αργά. Εν τω μεταξύ, στα μέσα Απριλίου αναμένεται η άφιξη αρκετών πτήσεων τσάρτερ στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, κυρίως από Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία. Στο πρώτο δεκαήμερο του Μάη, από τότε θα ξεκινήσει να έρχεται περισσότερος κόσμος. Η αρχή θα είναι δύσκολη, δηλαδή ο Απρίλιος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Να ξέρετε ότι οι πληρότητες θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και μικρές. Τις 26-27-28 Μαρτίου θα ξεκινήσουν δυνατά τα τσάρτερ και φυσικά με αποκορύφωμα στα μέσα του Απριλίου, όπου θα δούμε ένα μεγάλο αριθμό τσάρτερ να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και ιδιαίτερα από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Ίσως θα δούμε και αρκετά και από το Ισραήλ για τις διακοπές του Πάσχα.